δίνει μια άλλη διάσταση και θέλω να το παρακολουθήσουμε μαζί. Είμαι σοκαρισμένη. Τα έχω χαμένα. Δεν το περίμενα να συμβεί στο παιδί μου αυτό με τίποτα. Το παιδί μου δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν. Ναι. Αγαπούσε όλο τον κόσμο. Ένα παιδί που θα ήθελα να το είχαν, για παιδί τους πολλές μητέρες. Είμαι περήφανη που γέννησα τέτοιο παιδί, που έβγαλα στον κόσμο τέτοιο παιδί και ήρθε τώρα ένα κτίνος να μου πάρει το παιδάκι μου αυτό, να μου το στερήσει, να καταστρέψει εμένα, τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν λόγια να πω πόσο αγγελική ψυχή και αγγελική μορφή ήταν αυτό το παιδί, που δεν θα περίμενα ποτέ ένα τέτοιο κάθαρμα να απλώσει χέρι αυτό το παιδί, ούτε με λουλούδι δεν θα το άκησες. Ήταν λουλούδι μόνη της. Ένα λουλούδι που, το έκοψε αυτός που δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω. Το μόνο που θέλω είναι να βρεθεί δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Και αν υπάρχει για μένα δεν με ικανοποιεί καμία ποινή. Η έσχατη ποινή που το αξίζει αυτόν είναι ο θάνατος. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Που τόλμησε και άγγιξε αυτό το κορίτσι. Και πριν λίγες μέρες πρωτού πεθάνει, μου έκανε μια ερώτηση που δεν μου την είχε κάνει, μου την έκρυβε. Μου είπε, αναρωτιέμαι μαμά, με αγάπησε ποτέ ο πατέρας μου? Της είπα, παιδί μου, σ' αγαπάω εγώ, της λέω, σ' αγάπησα εγώ. Αλλά δεν την έφτανε μάλλον. Αυτό μπορεί να σου το πει μόνο ο ίδιος. Και έσκυψε το κεφαλάκι της και δεν μίλησε. Αυτό που ακούσαμε αυτές τις μέρες από συγγενείς του μπαμπά είναι ότι η Δώρα προσπαθούσε να του πάει να πιάσει το φαγητό. Έμαθε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο το έμαθε, ότι ήταν κλεισμένος κάπου και δεν είχε να φάει. Ναι, η Δώρα ήταν η αυτή που πήγε και του ψώνισε. Και να του πάει τρόφιμα. Και να του δώσει και λεφτά μάλλον. Η Δώρα ήταν παιδί που δεν θα κράταγε κακία, όσο και πόνο να είχε μέσα της, ποτέ σε κανέναν. Ποτέ. Εγώ μπορεί να ήμουν πιο αντιδραστικά, να της έδινα λίγο να της πω να είσαι πιο σκληρή, της το είχα πει, αλλά αυτό δεν το μπορούσα να το περάσω εγώ στη Δώρα αυτό. Με τίποτα. Ένα παιδάκι να βλέπει στον δρόμο, ένα αυτό και να μην είχε, θα έβγαζε να του δώσει. Το πορτοφόλι της ήταν πάντα άδειο, γιατί πάντα τα λεφτά, έλεγε, δεν έχουν καμία σημασία. Οι άνθρωποι, έλεγε, έχουν σημασία. Δεν θα μετράς τα λεφτά, μαμά. Όσο έχουμε και όσο μπορούμε, θα δίνουμε. Ένα τέτοιο παιδί ήταν. Εγώ είμαι περήφανη που είμαι μάνα της και σήμερα βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Να μην μπορώ να συνειδητοποιήσω το θάνατο του παιδιού μου ακόμα. Όταν το συνειδητοποιήσω, δεν ξέρω πώς θα είμαι. Ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Νομίζω ότι θα ανοίξει η πόρτα στο σπίτι μας και θα μπει μέσα και θα γεμίσει το σπίτι μας. Γιατί άδειασε το σπίτι μας χωρίς τη Δώρα. Θα είναι δύσκολο από εδώ και πέρα. Δεν θα μπορούμε να το δεχτούμε. Θα την περιμένουμε, όπως έλειπε ταξιδάκια και έφευγε και ερχόταν και με τα χέρια γεμάτα να φέρει τα γλυκά της για τα αδέρφια της, να φέρει το κάτι της, να μας ευχαριστήσει. Θα μας λείψει η Δώρα. Η Δώρα που πάντα έλεγα να είχα άλλα 10 παιδιά σαν τη Δώρα. Έτσι έλεγα. Όχι τα παιδιά μου αυτά είναι εξίσου καλά παιδιά. Εξίσου αξιαγάπητα παιδιά, δεν έχουν δώσει δικαίωμα ποτέ. Αλλά μου είχε κολλήσει ότι θα ήθελα να έχω 10 παιδιά σαν τη Δώρα. Είχα ένα και μου το πήρανε. Το τρόπος που μου το πήρανε δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα. Σαν μάνα δεν μπορώ μέσα μου να το δεχτώ. Ψυχή μου, τι να περιγράψεις, τι να πεις, πώς να το δεχτεί. Τι λέμε τα παιδιά, δεν το έχει πιστέψει η γυναίκα ακόμα. Το βλέπουμε. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει.